σε συμφωνία για τον αποκλεισμό των λευκορωσικών αεροσκαφών από τον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο και τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν οι ηγέτες των 27. Στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής περιλαμβάνεται επίσης σύσταση προς τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Την οργή των δυτικών κυβερνήσεων πυροδότησε η ενέργεια του Μίνσκ να εξαναγκάσει σε υποχρεωτική προσγείωση αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους ώστε να συλλάβει αντικαθεστωτικό μπλόγκερ. Το καθεστώς Λουκασέγκο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο Ρωμάν Πρωτασέβιτς εμφανίζεται να ομολογεί από τις φυλακές όπου κρατείται ότι οργάνωνε μαζικές κινητοποιήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του ακτιβιστή και της συντρόφου του, καλεί την Κομισιόν να καταθέσει λίστα με πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις κατά του καθεστώτος και ζητάει από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να ερευνήσει επειγόντως το περιστατικό με το αεροσκάφος της Ryanair.